Καλησπέρα. Καλησπέρα, τι κάνετε. Καλησπέρα. Νίκος Γεωργιάδης. Λοιπόν, με αυτά τα δεδομένα, πρώην τεχνικό διευθυντή της ΕΡΤ, πέστε μου πλέον, πώς είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ελιχθεί η κυβέρνηση, τι μπορεί να κάνει, πώς είναι δυνατόν να στηθεί αυτός ο παραμηχανισμός, ο οποίος επιχειρείται να στηθεί από χθες, πώς θα ανέβει, πώς θα κατέβει. Πέστε μου λίγο τεχνικά, πώς μεταφράζεται αυτό το οποίο ανακοίνωσε και διέταξε το Συμβούλιο της Επικρατείας. Ναι, κοιτάξτε, το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει διατάξει να επαναλειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση άμεσα. Μάλιστα. Για να επαναλειτουργήσει η δημόσια τηλεόραση άμεσα, δεν μπορεί να επαναλειτουργήσει παρά μόνον με την ΕΡΤ και τους εργαζόμενους της να είναι παρόντες και να δρομολογήσουν όλες τις διαδικασίες για να ξαναβγούν τα σήματα της ΕΡΤ, ραδιόφωνο και τηλεόραση στον αέρα. Μια στιγμή, κύριε Μιχαλίτση, για να ικανοποιηθεί η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, μπορεί να πάει ένας Μιχαλίτσης, ένας τεχνικός διευθυντής, να σηκώσει 5 διακόπτες για τους πομπούς, το λέω σχηματικά, και στη συνέχεια να αρχίσει να βγαίνει ένα ντοκιμαντέρ ή ένα Mickey Mouse ή και μπάρες ακόμη ώστε να υπάρχει σήμα. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Να πούμε πρώτα τι έπρεπε να γίνει. Για να βγουν τα σήματά μας στον αέρα, από τεχνική άποψη, εμείς μπορούμε μέσα σε 2 ή 3 ώρες, εφόσον δοθεί η εντολή σε κάποιους οργανισμούς οι οποίοι μας παρέχουν τεχνικές υπηρεσίες. Δηλαδή ποιους? Για να φτάσει το δηλαδή, ο ένας είναι ο ΤΕ, μάλιστα, ο οποίος πρέπει άμεσα να δρομολογήσει τα σήματά μας που φτάνουν από το ραδιομέγαρο στον ΟΤΕ, να τα δρομολογήσει προς τα κέντρα εκπομπής. Μάλιστα. Ο δεύτερος είναι η ΝΟΒΑ, η οποία πρέπει να πάρει εντολή να αποκαταστήσει την παρουσία των τηλεοπτικών μας σημάτων στη δορυφορική της πλατφόρμα, από την οποία εμείς χρησιμοποιούμε σε πολλά κέντρα εκπομπής για να δώσουμε σήμα στους αναμεταδότες. Μάλιστα. Τρίτον, πρέπει να δώσει εντολή. Και φυσικά θα σας πω μετά ποιος πρέπει να δώσει εντολή. Στην εταιρεία που μας παρέχει υπηρεσίες μεταφοράς του δορυφορικού μας σήματος, του Earth World δηλαδή, να αποκαταστήσει άμεσα τη δορυφορική μεταφορά στην Ευρώπη και σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο. Μάλιστα. Αυτά είναι τα τρία βασικότερα. Υπάρχουν και άλλα. Όπως το να ξαναμπούμε στα κτίρια που φυλάσσει αυτή τη στιγμή η αστυνομία, ακόμα και τα κέντρα εκπομπής που φυλάσσει η αστυνομία, δηλαδή η Μητό, Πάρνηθα κτλ. Αυτή την εντολή ο ΤΕ μας λέει, εμείς έχουμε στείλει χαρτί στον ΟΤΕ που του λέμε να αποκατασταθεί η δρομολόγηση των σημάτων της ΕΡΤ και στην ΟΒΑ και σε όλους τους άλλους οργανισμούς. Μας λένε όμως ότι αρμόδιος να το κάνει είναι ο Υπουργός Οικονομικών, διότι ορίζεται ως ο υπεύθυνος για τη λειτουργία της ΕΡΤ αυτή την περίοδο. Ο Υπουργός Οικονομικών όμως παρανομεί αυτή τη στιγμή και δεν εφαρμόζει προσωρινή διαταγή του Συμβουλίου της Επικρατείας που λέει ότι άμεσα πρέπει να βγει το σήμα στον αέρα. Δεν δίνει αυτή την εντολή, την εκμεταλλεύονται αυτοί οι οργανισμοί, το ότι δεν παίρνουν αυτή την έγγραφη εντολή και δεν αποκαθιστούν το σήμα μας. Ως προς τον παραμηχανισμό που πάνε να φτιάξουν, εγώ δεν πιστεύω ότι είναι σε θέση, έτσι όπως είναι η κατάσταση σήμερα και μετά τον αγώνα που έχουμε κάνει, ότι μπορούν να στήσουν ένα μηχανισμό μέσα από υπαλλήλους της ΕΡΤ, γιατί θα είναι ελάχιστοι μετρημένοι στα δάχτυλα αυτοί που θα ενδώσουν σε αυτή την άθλια προσπάθεια. Δεν μπορούν παρόλα αυτά να στήσουν ένα μηχανισμό που θα βγάζει ένα πρόγραμμα που θα είναι έστω και κακέκτυπο μια ΕΝΕΔ. Ούτε αυτό δεν μπορούν να κάνουν. Αυτό που μπορούν να κάνουν είναι να προσλάβουν εκτός ΕΡΤ με αδιαφανείς διαδικασίες και θα είναι υπόλογοι γι' αυτό, να προσλάβουν ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν αυτή τη δουλειά και φυσικά θα είναι άνθρωποι που θα λειτουργούν για λογαριασμό των ιδιωτικών συμφερόντων, των ιδιωτικών καναλιών δηλαδή. Αυτό έχει γίνει, έχουν υπάρξει απίστευτες παρανομίες από την ίδια την DGA, την πλατφόρμα δηλαδή, η οποία αποτελεί την πλατφόρμα παροχής υπηρεσιών εκπομπής, η οποία όμως είναι ταυτοχρόνως και ένα κονσόρτσιουμ των ιδιωτικών καναλιών, των μεγάλων ιδιωτικών καναλιών της χώρας μας. Αυτοί λοιπόν έχουν κάνει τις εξής παρανομίες. Πρώτον,
έκοβαν χωρίς να έχουν δικαίωμα τον 902, έναν τηλεοπτικό σταθμό, ο οποίος μετέδιδε το πρόγραμμα. Επιχείρησαν να ρίξουν μπάρες και στην δική μας τη συχνότητα, όπως ξέρετε. Έριχναν μπάρες μόλις μετέδιδε ο 902 το πρόγραμμα της ελεύθερης. Σας μιλώ για την δική μας την ιστορία με το σήμα το οποίο στέλναμε μέσω της συχνότητας Zoom, που αναμεταδίδαμε το δικό σας πρόγραμμα. Και σε εσάς λοιπόν. Η δεύτερη παρανομία που κάνανε ήταν ότι μέσα από τις εγκαταστάσεις τους, γι' αυτό έχουμε ασφαλείς πληροφορίες, όπως καταλαβαίνετε οι εργαζόμενοι σε κάθε χώρο δεν είναι πάντοτε με την εργοδοσία. Και του ΟΤΕ οι εργαζόμενοι, και της DGI οι εργαζόμενοι και άλλοι. Έχουμε λοιπόν σαφείς και ασφαλείς πληροφορίες ότι το σήμα αυτού του άθλιου τίτλου που δώσανε στην υποτιθέμενη διάδοχο της ΕΡΤ του Νέρη, που βγήκε χτες με μπάρες αλλά με διακριτικό τίτλο στην αρχή και μετά το αποσύρανε, γιατί καταλάβαν τις παρανομίες που είχαν κάνει, οι οποίες όμως ήδη είχαν τελεστεί και θα πληρώσουν γι' αυτό, έβγαινε μέσα από τις εγκαταστάσεις της Ντίτζια. Δηλαδή, η Ντίτζια παρανομούσε, διότι ένα νόμιμο σταθμό και άλλους, όπως μου είπατε και εσείς για το Zoom, έβγαζε μπάρες σε νόμιμους σταθμούς που είχαν άδεια παρόχου περιεχομένου, ενώ ταυτοχρόνως έβγαζε στον αέρα ένα σταθμό ο οποίος δεν είχε κυρωθεί η πράξη νομοθετικού περιεχομένου από τη Βουλή, πρώτον. Δεύτερον, δεν υπήρχε τηλεοπτικός σταθμός με την επωνυμία Νέριτ, ούτε είχε συγκροτηθεί ποτέ. Τρίτον, δεν είχε πάρει άδεια από το ΕΣΟΡΟΥ, από το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης, για να εκπέμψει. Τέταρτον, δεν είχε πάρει άδεια η Ντίτζια για να εκπέμψει τέτοιο σταθμό από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. Και επίσης, ο ΟΤΕ δέχτηκε από την Ντίτζια τηλεφώνημα, έκοψε τη δρομολόγηση της ΕΡΤ προς όλους τους ψηφιακούς πομπούς που υπήρχαν στα βουνά και δρομολόγησε σε αυτούς τους ψηφιακούς πομπούς της ΕΡΤ, συχνότητες δηλαδή που ανήκαν στην ΕΡΤ στο δημόσιο, έναν παράνομο τηλεοπτικό σταθμό, τον ΕΡΙ. Αυτό λοιπόν, αυτές οι παρανομίες έχουν ήδη τελεστεί και υπάρχουν υπόλογοι για αυτές. Το Υπουργείο Οικονομικών έδωσε αυτή την εντολή και παρανόμησε. Δεν νομίζω λοιπόν ότι θα βρεθούν άνθρωποι από την ΕΡΤ, και αν βρεθούν άνθρωποι εκτός ΕΡΤ, αυτοί θα είναι υπόλογοι απέναντι στη δικαιοσύνη, που θα δημιουργήσουν ένα παρασταθμό, έναν παράνομο σταθμό, ο οποίος δήθεν θα εκπροσωπεί το δημόσιο. Μάλιστα. Είστε απόλυτα σαφείς, κύριε Μιχαλίτση, και επιτέλους ένας άνθρωπος ο οποίος, τουλάχιστον σε μένα προσωπικά, έδωσε μια πλήρη εικόνα, τεχνική εικόνα, για το πώς έχει δημιουργηθεί αυτή η ιστορία και πώς δρομολογείται από εδώ και πέρα, είτε με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, η εξέλιξή της. Θέλω να σας ευχαριστήσω ιδιαίτερα. Και καλό κουράγιο, κύριε Μιχαλίτση. Ευχαριστώ, χρειαζόμαστε τη συμπαράστασή σας. Την έχετε.